Καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα Social Report. Λίγο διαφορετικό από αυτά που έχετε συνηθίσει, καθώ σήμερα δεν θα έχουμε κάποιον συντευξιαζόμενο, αλλά θα σχολιάσουμε την καταγγελία κατά του Θέμια Μαναντίδη για ξυλοδαρμό, του γνωστού τραγουδιστή, από την πρώην σύντροφό του, την Βαρβάρα Κύρκη. Και θα συζητήσουμε επίσης και την στάση που κρατά η κοινή γνώμη στην ελληνική κοινωνία ως προς αυτό αλλά και τέτοιου είδους συμβάντα. Προφανώς η υπόθεση δεν έχει εκδικαστεί και είναι πολύ ορθό το επιχείρημα που ορισμένοι εκφέρουν ότι δεν είμαστε εδώ για να καταδικάσουμε, δεν είμαστε δικαστές και δεν μπορούμε να βγάλουμε και κάποιο σίγουρο συμπέρασμα πριν οδηγηθεί μια υπόθεση στα δικαστήρια ως προς την ευστάθεια των κατηγοριών ή όχι. Αυτό όμως που δικαιούμαστε και μπορούμε να κάνουμε είναι αναγνωρίζοντας ότι δεν γνωρίζουμε τι πραγματικά έχει συμβεί εφόσον δεν έχει φτάσει υπόθεση στα δικαστήρια να πούμε την άποψή μας με βάση τα στοιχεία που έχουμε συγκεντρώσει και να εκφέρουμε και μία άποψη ε, γενικότερα απέναντι σε τέτοια περιστατικά ως προς τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να τα επεξεργαζόμαστε σαν τρίτη και παρατηρητές. Και η υπόθεση του Θέμια Αμαναντίδη προφανώς προέκυψε τις τελευταίες μέρες, δεν, έχουν, δεν έχει φτάσει στα δικαστήρια. Ας δούμε όμως τι στοιχεία έχουμε. Υπάρχει μία κατάθεση ε, της Βαρβάρας Κύρκη, ε, Κύρκης, της πρώην συντρόφου του, που λέει ότι επανειλημμένα στο διάστημα που ήταν μαζί, έπεφτε θύμα ξυλοδαρμού και υποτιμητικής συμπεριφοράς. Ε, μάλιστα προέκυψε και η δημοσιοποίηση ενός βίντεο που δείχνει έναν άνδρα που σύμφωνα με την ίδια φέρεται να είναι ο Θέμης Αδωμαντίδης να της δίνει μια κλωτσιά έξω από προποτζίδικο που αυτή τον περίμενε και θεωρητικά στην ίδια μέρα ε, στην οποία αναφέρεται στην τελευταία της ε, καταγγελία, έτσι που αποτέλεσε την αφορμή μάλλον για την καταγγελία της. Τώρα η πλευρά του Αδαμαντίδη και συγκεκριμένα ο δικηγόρος που έχει αναλάβει την υπόθεση για την πλευρά τη δική του Αλέξη κούγιας λέει πως δεν ε, ε, δείχνει η κάμερα τον Αναμαναδίδη. Ως ένα επιπρόσθετο και πολύ σημαντικό στοιχείο στην υπόθεση αυτή, Έχουμε και την καταγγελία της πρώην συντρόφου του για 15 χρόνια και μητέρα των δύο παιδιών του, η οποία αναφέρει ότι έπεθε, έπεφτε θύμα ξυλοδαρμού και ενδοοικογενειακής βίας για 15 έτη και ότι κατάφερε πέρσι να ξεφύγει από την όλη κατάσταση και στην πραγματικότητα έτσι απομακρύνθηκαν. Ε, Έχουμε επίσης και μάλιστα ότι είχε να το τονίσουμε αυτό και κατά το διάστημα της συνύπαρξής του καταγγείλει το Θέμια Μαραντίδη για και έχει καταθέσει και μήνυση σε αστυνομικό τμήμα. Έχουμε επίσης ως ένα τρίτο δεδομένο τον εθισμό του Θέμια Μαραντίδη με τον Τζόγο κάτι το οποίο καταλαβαίνουμε ότι αν ευσταθεί προδίδει μάλλον και έναν χαρακτήρα όχι τόσο σταθερό. Γιατί οι εθισμοί και από τους ψυχολόγους πολλές φορές έχουν ταυτιστεί και με βίες συμπεριφορές. Ε, επίσης οι... έχουν γίνει και καταγγελίες και από τις δύο, για λήψη ναρκωτικών από την πλευρά την, του Θέμη Μαναντίδη. Έχουν πει δηλαδή Βαρβάρα Κύρκη και η πρώην σύντροφό του. Έχουμε λοιπόν έναν καμβά πολλών δεδομένων, τα οποία φυσικά δεν γνωρίζουμε αν είναι αλήθεια, αλλά ας πάμε λίγο να αξιολογήσουμε ε, για ποιο λόγο να είναι ψέματα, ποια θα ήταν τα κίνητρα των δύο αυτών γυναικών εγώ δεν βλέπω σημαντικά κίνητρα να, να συγκεντρώνονται τα οποία θα μπορούσαν να μας οδηγήσουν στην άποψη ότι λένε ψέματα. Αλλά και αν υποθέσουμε ότι υπάρχουν κίνητρα και είναι κίνητρα που λίγο πολύ υπάρχουν μέσα στη ζωή μετά από έναν χωρισμό, αυτό το οποίο εγώ δεν νοούμε να δεχθώ και θεωρώ απάνθρωπο είναι ότι στην Ελλάδα όταν ένα θύμα καταγγέλει τον ξυλοδαρμό του ή τον βιασμό του και πολλές και συνήθω γυναίκες ένα μεγάλο μέρος της κοινή γνώμης βιάζεται να καταδικάσει το θύμα και μάλιστα το κατηγορεί είτε επειδή δεν έφυγε νωρίς είτε ότι ψεύδεται είτε ότι έχει πονηρά κίνητρα πίσω από την υπόθεση Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι δεν είμαστε εμεί σε θέση να κρίνουμε ποιο λέει την αλήθεια και ποιο λέει ψέματα. Θεωρώ όμω απάνθρωπο όταν υπάρχει καταγγελία μια γυναίκα το λιγότερο να μην είμαστε τουλάχιστον συγκρατημένοι και να, δούμε, να πούμε ότι ας δούμε τι η υπόθεση έχει να δείξει μελλοντικά. Και στην καλύτερη, αυτό δηλαδή το οποίο θεωρώ ότι είναι η πιο ανθρώπινη στάση, ήταν ρε παιδιά ας είμαστε και λίγο υποψιασμένοι σε μια κοινωνία όπου ε, βασιλεύει και κυρίως στις προηγούμενες δεκαετίες η πατριαρχία και γνωρίζουμε ότι τα φαινόμενα βίας στα σπίτια τα ελληνικά από άνδρες προς γυναίκες είναι πολύ συχνά, ε ότι μάλλον δεν γίνεται κάθε θύμα να λέει ψέματα και ότι μάλλον είναι αρκετά συχνά τα περιστατικά όπου οι γυναίκες λένε την αλήθεια και με βάση αυτά που δείχνουν και τα δικαστήρια αλλά και με βάση αυτά που οι ίδιοι βλέπουμε σαν συμπεριφορέ. οπότε α είμαστε λίγο πιο συγκρατημένοι και α είμαστε λίγο πιο ε, θα έλεγα συμπονετικοί και δίπλα σε γυναίκες που καταγγέλουν ότι έχουν πέσει θύματα γιατί μόνο όταν αυτές οι γυναίκες δούνε ότι η κοινωνία όταν θα υπάρξει κάποια καταγγελία θα σταθεί δίπλα τους, θα σταματήσουν να φοβούνται. Και τότε όλο και περισσότερες θα ανοίγουν το στόμα τους. Mm. Μέχρι τα φαινόμενα βίας να εκλείψουν. <coughs> Ελπίζω ε, να υπάρχει έτσι ένα, μια αλληλεπίδραση μεταξύ μας και να γράψετε και εσείς στα σχόλια την άποψή σας.